Βρισκόμαστε εδώ στο Ψουνουθού, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι εργαζόμενοι του ΚΙΣΠΕ, του κοινωνικού συνεταιρισμού, οι εργαζόμενοι τραπεζοκόμοι, οι εργαζόμενοι στο εστιατόριο του νοσοκομείου, διεξάγουν μια ειρωνική μάχη, έναν μεγάλο αγώνα για να πάρουν τα δουλευμένα 4 μηνών, τα οποία τους οφείλονται από τον συνεταιρισμό. Οι εργαζόμενοι μέσα από τις γενικές συνελεύσεις εδώ και 2 μέρες συνεχίζουμε συνεχόμενες κυλιόμενες στάσεις εργασίας να διεκδικούν ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να διεκδικούν το να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πολύ δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι, ενάντια σε πολιτικές που θέλει τη δημόσια υγεία κατεστραμμένη, ενάντια σε πολιτικές που θέλει τους εργαζόμενους διαχωρισμένους σε πρώτης και δεύτερης διαλογής, χωρίς δικαιώματα κτλ. Κτλ. Εννοείται ότι κόμαστε δίπλα τους, ότι θα είμαστε εδώ σε όλες τις μέρες που θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, μέχρι να καταφέρουν να βγουν νικητές, μέχρι να καταφέρουν να πάρουν όλα τα δουλευμένα τους, να απεμπλακούν από αυτή τη διαδικασία με το χαρτζιλίκι που τους δίνει έναντι μισθού ή διοίκηση, το οποίο δεν φτάνει για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και εννοείται ότι βάζουμε μπροστά την ανάγκη για μόνιμη και σταθερή δουλειά, την ανάγκη για δικαιώματα για αυτούς τους εργαζόμενους και για ποιοτική και για συνθήκες εργασίας ανθρώπινες. Δεν μένουμε πίσω από τις διεκδικήσεις μας για δωρεάν ποιοτική δημόσια υγεία για όλους τους εργαζόμενους. Βάζουμε μπροστά την ανάγκη όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι να είναι εργαζόμενοι του ψυχιατρικού νοσοκομείου και διεκδικούμε να βγουν από αυτό το μπαλάκι, από αυτό το παιχνίδι και αυτό τον εμπεγμό στον οποίο τους έχουν βάλει η διοίκηση του ΚΙΣΠΕ και η διοίκηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ρίχνει ο ένας την ευθύνη στον άλλο με θύματα τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θα είμαστε εδώ και αύριο και την Παρασκευή και όσες μέρες χρειαστεί, μέχρι ο αγώνας των εργαζομένων να είναι νικηφόρος.